Καλημέρα, Καταρίνα. Καλημέρα, Νεκτάρη. Είμαστε εδώ στο γραφικό λιμανάκι στο Κερατσίνι για να συζητήσουμε τις ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη του iSyriza για τον τουρισμό και την νησιωτική πολιτική. Είναι πολύ όμορφα, είναι σε δύσκολη περίοδο και είναι μεγάλη αμηχανία μπροστά στις κάμερες που έχουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση που έθεσαν τα μέλη και νομίζω ότι είναι η πιο ουσιαστική. Ποια είναι τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση του τουρισμού? Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του προγράμματος «Μένουμε όρθιοι», στηρίζονται σε τρεις πυλώνες. Άλλωστε, μαζί τα δουλέψαμε και βγήκανε και μέσα από τηλεδιασκέψεις με τους φορείς του τουρισμού, της ναυτιλίας, τους ανθρώπους του τουρισμού σε όλη τη χώρα την προηγούμενη περίοδο. Οι τρεις πυλώνες λοιπόν είναι η στήριξη της ζήτησης, η στήριξη της προσφοράς και η στήριξη της εργασίας. Πρακτικά λοιπόν, και νομίζω ότι μπορείς να με συμπληρώσεις κιόλας, στοχεύουμε στην ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσα από μια κρατική ενίσχυση, μια επιστρεπτέα. Ξέρουμε και το έχουμε δει σε όλη τη χώρα πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίθεν ανακοινώνει η κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν προτείνουμε 2.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο με ανώτατο όριο τις 100.000, τους 50 εργαζόμενους δηλαδή. Είναι κρατική ενίσχυση μη επιστρεπτέα. Προτείνουμε και ένα γενναίο σχέδιο Ηρακλής. Προτείνουμε ένα πακέτο 12 δις μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να στηριχθεί κατά προτεραιότητα η εργασία. Δηλαδή, στον πυρήνα του δικού μας προγράμματος είναι η κάλυψη στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών για τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις μεταφορών, τις ναυτιλιακές και τις εστίασεις φυσικά, με υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει το 60% του μισθού, αφού το 40% το καταβάλει το κράτος, η πολιτεία. Διατηρώντας όμως και αμετάβλητες τις θέσεις και τις σχέσεις εργασίας, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, τους ίδιους εργαζόμενους με τους ίδιους μισθούς. Ένα τρίτο μέτρο που αξίζει να αναφέρουμε, και ειδικά τώρα που κλείνουν τα σύνορα, αποδεικνύεται το πόσο σοβαρή ήταν η πρότασή μας, έτσι δεν είναι, είναι ένα γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού. Να δοθούν δηλαδή 700 εκατομμύρια μαζί με το μεταφορικό ισοδύναμο, πες μας και σε δύο λόγια, γιατί έχει αξία και για μένα να το καταλάβουμε, προκειμένου να στείλουμε 3 εκατομμύρια Έλληνες διακοπές με πληρωμένη τη διαμονή, τη μεταφορά και εν μέρει και τη σύντησή τους. Να δημιουργήσουμε λοιπόν τεχνητή ζήτηση. Φυσικά, μιλούμε και για μείωση του ΦΠΑ στο 6%, για μείωση της προκαταβολής φόρου μόνιμα και όχι παροδικά, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στο 50% και μια σειρά από άλλα μέτρα τόνωσης της οικονομίας. Οριζόντια μέτρα λοιπόν στήριξης, διότι ξέραμε όλοι ότι αυτό θα είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Άρα, μαζί με ένα σχέδιο του πώς θα επανεκκινηθεί ο τουρισμός, πρέπει να δούμε πώς μένουν όρθιοι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Σε αυτά που είπες θέλω να συμπληρώσω κάτι, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι έχουν ένα κοινό συμφέρον, να μπορέσουν να μείνουν ανοιχτές και να παραμείνουν οι θέσεις εργασίας. Και για να μπορέσουν να παραμείνουν οι θέσεις εργασίας πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων, όπως είπαμε, και να στηριχθούν και το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να επιζήσουν. Και να πούμε ότι αυτές τις προτάσεις, όπως είπες και εσύ στην αρχή, είναι προτάσεις τις οποίες πήραμε από τις συζητήσεις μας με τους φορείς. Και εδώ είναι απορίας άξιο. Γιατί δεν δέχεται αυτές τις προτάσεις η κυβέρνηση? Γιατί δεν αντιλαμβάνεται την αγωνία των φορέων? Και μάλιστα βλέποντας χθες και το σχέδιο Πισαρίδη, μάλλον καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί το σχέδιο Πισαρίδη για την ανάπτυξη της οικονομίας δείχνει ότι η κυβέρνηση μάλλον θέλει συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και με δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και μάλλον ο κορονοϊός είναι η ευκαιρία για να το πετύχει. Άλλωστε, τα funds είναι στη γωνία και περιμένουν. Η υπερσυγκέντρωση στα χέρια των λίγων της τουριστικής δραστηριότητας και της δραστηριότητας της εστίασης είναι προφανής. Δεν ξέρω αν απορίας άξιο. Τα συμπεράσματα τα έχουμε βγάλει. Πάντως, για να πούμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, μάλλον η τεχνική, αλλά πρέπει να το πούμε, για το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για τη στήριξη στην νησιωτική Ελλάδα. Ότι πρέπει να ενισχυθούν και οι μη νησιώτες, φέτος τουλάχιστον, με 4 εισιτήρια, 2 αλερετούρ, για να μπορέσουν να ταξιδέψουν πιο φτηνά στην νησιωτική Ελλάδα. Άρα για να μπορέσουν όλοι να πάνε στα νησιά. Δεύτερη ερώτηση.
Όλα, και νομίζω είναι συνέχεια της προηγούμενης. Όλα δείχνουν με βάση τις σημερινές συνθήκες ότι από το Σεπτέμβριο και μετά θα σας ζήσουμε άσχημες καταστάσεις. Μία πρώτη ιδέα την πήρε το Πανελλήνιο από το κοριτσάκι που λιποθύμησε από ασιτία στην Ρόδο, στην περιοχή σου, επειδή οι γονείς του έμειναν άνεργοι. Η κυβέρνηση έχει επαναπαυθεί με το επίδομα των 500 ευρώ, οπότε χρειάζονται τις προτάσεις και τις ιδέες μας για τον Αρμαγεδόνα που έρχεται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το περιστατικό θα έλεγα ότι ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε όλη την νησιωτική Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις τουριστικές περιοχές, μία σειρά από επαγγέλματα, μία σειρά από εργαζόμενους να βρίσκονται στο όριο της ακραίας φτωχοποίησης. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι προφανή ότι δεν είναι επαρκή και δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το εισόδημα και τον προϋπολογισμό των ανθρώπων οι οποίοι είχαν συνηθίσει να δουλεύουν το καλοκαίρι για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Δεν είναι ότι θέλανε να μην δουλεύουν το χειμώνα. Επομένως, σήμερα είναι απολύτως επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα έκτακτο εισόδημα ενίσχυσης, ένα έκτακτο επίδομα ενίσχυσης των εργαζομένων αυτών. Και δεν είναι μόνο οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Δυστυχώς, αυτό που δεν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση είναι ότι σχεδόν το σύνολο της οικονομίας των νησιών περιστρέφεται γύρω από τον τουρισμό. Υπάρχει μια σειρά από επαγγέλματα που θεωρητικά σήμερα και θα μπορέσουν να δουλέψουν και το χειμώνα, που όμως στην πραγματικότητα δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν. Να πούμε οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, να πούμε για τους ξεναγούς, να πούμε για υπαλλήλους σε μίνι μάρκετ, ακόμα και σε φαρμακεία, σε τουριστικές περιοχές, που το χειμώνα έτσι κι αλλιώς είναι κλειστά. Άρα, αν δεν ενισχυθεί εκτάκτως το εισόδημα αυτών των ανθρώπων, δεν θα μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε καταστάσεις όπου τα συσίτια θα αυξηθούν. Δυστυχώς είχα μία συζήτηση όταν βρέθηκα στην ΚΟ με τον Σεβασμιότατο Μητροπολιτικό, ο οποίος μου έλεγε ότι σχεδόν καθημερινά αυξάνονται κατά 15 και 20 ημερίδες φαγητού στο συσίτιο. Εάν τώρα δεν δοθούν τα χρήματα για να ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων, θα δοθούν για συσίτια και δεν το θέλουμε αυτό. Πράγματι, βλέπουμε και μια κοινωνική αναλγησία πολύ έντονη. Έτσι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να ζήσει 6 μήνες με 800 ευρώ. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση και νομίζω ότι βοηθά πάρα πολύ οι ερωτήσεις που μας κάνανε οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ στον διάλογο που έχουμε αναπτύξει. Κατά πόσο θα ήταν εφικτό να δινόταν για όλο το διάστημα μέχρι και την επόμενη τουριστική περίοδο του 2021 ένα βασικό εισόδημα στους εργαζόμενους του τουρισμού οι οποίοι δεν θα εργαστούν καθόλου φέτος ή θα εργαστούν περιστασιακά με αποτέλεσμα να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για να έχουν επίδομα ανεργίας το χειμώνα. Και τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πράγματι, μία ερώτηση μοιάζει να είναι συνέχεια της επόμενης. Όπως είπαμε, η αγορά έχει την τάση να απορριθμίζεται, ειδικά σε περίοδους κρίσης. Εδώ όμως η πολιτεία, αντί να διορθώσει αυτήν την τάση, έρχεται να την επιτείνει. Εμείς λοιπόν προτείνουμε να αξιοποιηθεί και το μαξιλάρι που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας, των 37 δις, αλλά και μία σοβαρή αξιοποίηση του χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ευρωπαϊκό, όπως το πακέτο ΣΟΥΡ. Μιλάμε λοιπόν για κάλυψη του μισθού. 40% από την πολιτεία, 60% το υπόλοιπο 60% από τον εργοδότη, αμετάβλητη θέση και σχέση εργασίας, ένα έκτακτο εισόδημα αλληλεγγύης, έκτακτης ανάγκης όπως το περιέγραψες εσύ νωρίτερα. Νομίζουμε πως αυτή η διατήρηση της ροής του χρήματος, η διατήρηση δηλαδή της αγοραστικής δύναμης του εργαζόμενου, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να μην διακοπεί η ροή του χρήματος στην αγορά, να μην σταματήσει η ζήτηση και ταυτόχρονα να μην σταματήσει και η προσφορά, να διατηρηθούν δηλαδή μέσω της κρατικής ενίσχυσης της μη επιστρεπτέας ζωντανές και ανοιχτές οι επιχειρήσεις. Έρχονται και ειδικότερα στοχευμένα μέτρα, όπως ο εσωτερικός τουρισμός, να προκαλέσουμε λοιπόν αυτή τη ζήτηση που θα εισφέρει κάτι ελάχιστο, αλλά πολύ σημαντικό σε περίοδο έκτακτης ανάγκης σαν αυτήν που ζούμε. Νεκτέρη, δεν ξέρω πόσο θα συμφωνήσεις μαζί μου, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις απόλυτα. Δεν θυμάμαι υπουργό τουρισμού ή πρωθυπουργό που δεν έχει κάνει αναφορά στο πόσο πλούσιο και σημαντικό κεφάλαιο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού.
για την ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Εδώ λοιπόν ζούμε αυτό το παράδοξο που είπες και εσύ νωρίτερα. Οι επιχειρηματίες να ζητούν να βοηθηθούν, να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, και η κυβέρνηση όχι απλά να κοφεύγει, αλλά επιδεικτικά να αγνοεί ανθρώπους που δεν έχουν να ζήσουν. Μιλήσαμε για τους ξεναγούς, για τους συνοδούς εκδρομών, για τους σερβιτόρους, για τους εργαζόμενους υπαλλήλους, τα ταξί, τα τουριστικά λεωφορεία. Εγώ θα σου πω και για τον ελαιοπαραγωγό, για τον άνθρωπο που έχει καλλιέργειες, για τον ψαρά, για αυτόν που καθαρίζει τα τραπεζομάντια. Μία σειρά από κλάδη και επαγγέλματα παρεμφερεί. Όχι απλά πλήττονται, αλλά οι άνθρωποι βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Και πραγματικά πολύ φοβάμαι πως αν δεν καταφέρουμε έγκαιρα να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα μαζικής στοχοποίησης και ανεργίας, το οποίο προβλέπεται σαρωτικό και με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα και με βάση τις πολιτικές της κυβέρνησης, τότε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κατάσταση θα είναι τραγική και εδώ έχουμε όλη ευθύνη. Αυτό είναι σίγουρο και το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ότι αυτή η έλλειψη ζήτησης που είναι συνολική θα δημιουργήσει λουκέτα και τα λουκέτα θα παράξουν επιπλέον ανεργία και αυτό το αποτέλεσμα δεν θα είναι πλέον μόνο στις επιχειρήσεις του τουρισμού, θα πάει σχεδόν στο σύνολο της οικονομίας. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο είναι και επίκαιρο το αίτημα που καταθέτουμε από την πρώτη στιγμή τα μέτρα να είναι μπροστοβαρή για να μπορέσουν να επιζήσουν και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανακόψεις αυτό το σπιράλ της ύφεσης, το οποίο το ζήσαμε, το ξέρουμε, το 2010 αυτό συνέβη και για να βγούμε από αυτό πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρέπει να ξαναπούμε σε αυτό. Άρα λοιπόν δίνεις μία παράταση ζωής στην ουσία, με αυτό που λέμε, με αυτήν την ενίσχυση και ταυτόχρονα δημιουργείς μία στρατηγική, εκμονείς μία στρατηγική για τη σοβαρή επανεκκίνηση του τουρισμού. Να παραμείνουν αυτές οι επιχειρήσεις ανοιχτές για να μπορέσουν έστω του χρόνου να λειτουργήσουν και οι εργαζόμενοι. Αυτή γιατί ο τουρισμός θα γυρίσει. Το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τις επιχειρήσεις. Και ποιες χώρες θα έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτήν την πίτα, διότι εδώ τίθεται και ένα σοβαρό ζήτημα, ποια είναι η στρατηγική προώθησης και προβολής της χώρας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά για τη λίστα πέτσα, για τη marketing Greece, για τα δικά τους παιδιά και όχι για αυτόν που έχει σηκώσει στις πλάτες του το βάρος της οικονομίας και της κρίσης τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ο τουρισμός βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό να ανακάμψει η οικονομία, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο κύριος Μοκλός για την ανάκαμψή μας. Ποιος, εγώ ρωτάω. Συγγνώμη. Λοιπόν, σοβαρή ερώτηση όμως και νομίζω ότι απασχολεί όλους τους πολίτες σήμερα. Συνυπολογίζοντας το κόστος για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, τη δυσφήμιση της χώρας για τους κακούς χειρισμούς, αλλά και την εξάπλωση της πανδημίας, τελικά συμφέρει οικονομικά τη χώρα το άνοιγμα του τουρισμού φέτος? Μήπως η διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μας, αλλά και της υγείας, της δικής μας και των επισκεπτών μας, είναι πιο επικερδής για το μέλλον? Δεν νομίζω ότι αυτό το ερώτημα θα μπαίνει διαζευτικά. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να ανοίξουμε τον τουρισμό και πρέπει να ανοιχτεί ο τουρισμός, γιατί αλλιώς οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, διατηρώντας όμως κάποιους βασικούς κανόνες για των υγειονομικών πρωτοκόλων, αλλά και κάποιους βασικούς κανόνες, και νομίζω εδώ πέρα εσύ έχεις να πεις περισσότερα, σε σχέση με το πώς θα έρθουν οι τουρίστες. Και ταυτόχρονα, δίνοντας κίνητρα για εσωτερική ζήτηση, γιατί άλλωστε δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύψαμε εμείς μόνο, το να ενισχύσουμε την εσωτερική ζήτηση. Το ίδιο κάνει η Ιταλία, το ίδιο κάνει η Γερμανία, το ίδιο κάνει η Γαλλία. Όλες οι χώρες θέλουν να δημιουργήσουν εσωτερικό τουρισμό. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι από την αρχή είχαμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχουν τεστ για την είσοδό μας. Για την είσοδο των τουριστών. Το λέμε από την πρώτη στιγμή. Και νομίζω ότι το έχει θέσει πάρα πολλές φορές. Και τώρα βλέπουμε να γίνεται μια αποσπασματική εφαρμογή αυτού του μέτρου. Αυτό δείχνει ένα μπάχαλο στην πολιτική και στρατηγική εισόδου τουριστών. Ξέρω, μιλάω και με περιφερειάρχες, μας λένε ότι έχουν εξοπλίσει τις περιοχές τους με αντιδραστήρια κλπ. Αλλά υπάρχει έλλειψη σοβαρή σε τεστ. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Έλλειψη προετοιμασίας. Άρα η δυσφήμιση που αναφέρει εδώ η ερώτηση δεν είναι νομοτελική, δεν έρχεται με το άνοιγμα των συνόρων, έρχεται με την κυβέρνηση που διαχειρίζεται το άνοιγμα των συνόρων. Η δυσφήμιση επίσης ήταν ένα στρατηγικό λάθος που έκανε από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος δυσφήμισε τα νησιά. Υπουργός δυσφήμισης. Ο οποίος
δυσφήμισε τα νησιά, εκεί που περιμένουμε να έρθει ο τουρισμός, λέγοντας ότι είναι μέσης ή υψηλής επικινδυνότητας. Και ακόμα χειρότερα βλέπουμε φιέστες από τον Κικίλια και προχθές από τον Μητσοτάκη στην Κέρκυρα, με τους μοριακούς αναλυτές που υποτίθεται ότι πήγανε στα νοσοκομεία, όμως στη Ρόδο είναι ακόμα στις κούτες και φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κέρκυρα. Άρα πηγαίνουμε τους μοριακούς αναλυτές απλά για να πούμε ότι τους πήγαμε. Πάμε όμως στην επόμενη ερώτηση. Περισσότεροι τουρίστες από το εξωτερικό σημαίνει αναγκαστικά μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης περισσότερων κρουσμάτων του ιού. Είδες συνέχεια τη συζήτηση. Αν επιβληθούν πιο αυστηρά όρια στα ταξίδια, αυτό θα σημαίνει λιγότερα έσοδα. Υπάρχει ρίσκο? Εσείς τι προτείνετε, πού τίθετε το όριο και η χρυσή τομή? Δύσκολο ερώτημα το να το απαντήσω. Σίγουρα το να είμαστε σε χαρτογράφητα νερά, γιατί ο τουρισμός είναι, έτσι, υπάρχει ένα σαρωτικό κύμα, μία παλήρια θα έλεγε κανείς, που ταρακουνά και την οικονομία και τις κοινωνίες, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά αλλάζουν συνέχεια. Άρα αυτό ήταν δεδομένο που το ήξερες όμως, ότι υπάρχει αστάθεια και ότι ζούμε στον αστερισμό της αβεβαιότητας. Επομένως, τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μας? Χρειάζεται μία κυβέρνηση και ένας υπουργός τουρισμού προφανώς, που κρατάει πάρα πολύ γερά το τιμόνι του Υπουργείου που καλείται να υπηρετήσει, χρειάζεται ένα σοβαρό και συγκροτημένο σχέδιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει. Σημαίνει έγκαιρα και γρήγορα και σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα. Και όχι η κοροϊδία του να βγαίνουν κάθε μέρα να εκδίδονται κοινές υπουργικές αποφάσεις που η μία αναιρεί την προηγούμενη και που χρειάζεται και ο κάθε ταξιδιώτης να έχει και από δύο νομικούς συμβούλους για να το εξηγήσουν. Μπαίνει ή δεν μπαίνει στη χώρα. Χρειάζεται μία σοβαρή στρατηγική σε σχέση με το άνοιγμα και το κλείσιμο των συνόρων και όχι αυτή η ασάφεια. Τότε το Υπουργείο Τουρισμού λέει: ανακοινώνω άνοιγμα σε 29 χώρες, αλλά την επόμενη μέρα αναδημοσιεύω ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που ανοίγει τα σύνορα σε όλες τις χώρες και χωρίς περιορισμούς. Σημαίνει ενιαία εφαρμογή των αυστηροποιημένων υγειονομικών μέτρων προστασίας. Δηλαδή, κανένας δεν διαφωνεί και δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει με αυστηροποίηση των πρωτοκόλλων και των μέτρων προστασίας. Αυτό όμως σημαίνει ότι εάν επιβάλλεις στις υπόλοιπες, σε ανθρώπους που έρχονται από χώρες με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, να έχουν κάνει προληπτικά τεστ, τότε αυτό δεν το κάνεις μόνο στους ανθρώπους που έρχονται δικώς από τα Βαλκάνια, αλλά το επιβάλλεις ενιαία σε όλους τους ταξιδιώτες που μπαίνουν στη χώρα σου. Ταυτόχρονα, βέβαια, σημαίνει και κάλυψη της εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλων, διότι υπάρχει ένα κόστος. Εμείς, ας πούμε, ξέχασα να το πω νωρίτερα, προτείνουμε, όπως ξέρεις, ένα ΕΣΠΑ απλοποιημένο κόστος, που γρήγορα έγκαιρα θα κάλυπτε από τις συμβάσεις με τους γιατρούς, μέχρι τα αντισηπτικά, τις κατασκευές, τα πάντα. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει και μία επιβάρυνση για τον ίδιο τον επιχειρηματία. Θα σήμαινε λοιπόν το ότι έχεις κέντρα και ξενοδοχεία αναφοράς έγκαιρα και μάλιστα καλής ποιότητας και παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να μείνει απολύτως ικανοποιημένος, ο ταξιδιώτης που δυστυχώς νόσησε και πρέπει να περιοριστεί για να προφυλάξει τον τοπικό πληθυσμό. Σήμερα μιλάμε για περιοχές που δεν έχουν ούτε ξενοδοχεία αναφοράς, για να μην θυμηθώ το ευτράπελο και τραγικό, το ότι πήγαν να δημιουργήσουν δωμάτια COVID. Άρα, σίγουρα δίλημα δεν υπάρχει. Αυτό που χρειάζεται είναι έγκαιρη διάγνωση. Χρειάζονται, για παράδειγμα, κινητές μονάδες σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Δεν ξέρω πόσες κινητές μονάδες έχετε στα Δωδεκάνησα. Έλεγχο και των εργαζόμενων και των τουριστών. Φυσικά διάγνωση πριν να μπουν. Και στο τέλος της ημέρας, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι αντιπαραθετικά. Δηλαδή, η οικονομική βιωσιμότητα με την προστασία της ασφάλειας πάνε και θα πρέπει να συμβαδίζουν αρμονικά, εφόσον έχεις μια κυβέρνηση που αντιλαμβάνεται τη δημόσια υγεία ως το πρώτο στο μέλημά της και τις επικοινωνιακές φιέστες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι και το μήνυμα το οποίο φέρνουμε στη διεθνή κοινότητα. Ότι εμείς είμαστε μια ασφαλής χώρα και για να παραμείνουμε ασφαλείς, εφαρμόζουμε συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία τα έχουμε επικοινωνήσει από την πρώτη στιγμή και δεν δείχνουμε αυτή την εικόνα αλλαλούμ κάθε μέρα να αλλάζουμε. Γιατί αυτό είναι που τελικά δυσφημεί το προϊόν, περισσότερο ίσως και από οποιαδήποτε περιστατικά. Και όχι μόνο για φέτος, έτσι, δηλαδή αυτή η πικρή ανάμνηση του τουρίστα θα του μείνει για του χρόνου και του παραχρόνου και πιθανώς να προτιμήσει μια άλλη χώρα από την τριγύρω περιοχή. Και έχω την ίδια απορία με το μέλος του Y-Series που καταθέτει αυτή την ερώτηση. Γιατί η Fraport?
Ενώ εκμεταλλεύεται τα περισσότερα αεροδρόμια της νησιωτικής χώρας, δεν καλύπτει τα αεροδρόμια αυτά με γιατρούς και ερχόμαστε να τα στελεχώνουμε με γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου επιβαρύντως τον κρατικό προϋπολογισμό. Μήπως πρέπει να το ζητήσουμε? Να πω εδώ ότι για τη Θεσσαλονίκη, για το αεροδρόμιο, για να μπουν αντισηπτικά, κάναμε μεγάλη φασαρή. Γιατί υπάρχει αυτή η συμφωνία? Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα έπρεπε να το απαντήσει το Υπουργείο Υποδομών. Γιατί όπως είναι γνωστό, η σύμβαση είναι με το Υπουργείο Υποδομών. Και εδώ πέρα τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, για ποιο λόγο πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους να υπενθυμίσω ότι η υπόχρεη υπαίθρια υπηρεσία είναι οι αγροτικοί γιατροί επί της ουσίας. Τους δεσμεύουμε σε αεροδρόμια, ακόμα περισσότερο για ποιο λόγο τους γιατρούς οι οποίοι κάνουν τη θητεία τους, γιατί συμβαίνει και αυτό σε κάποια αεροδρόμια, τους δεσμεύουμε σε αεροδρόμια, ενώ θα μπορούσε άνετα η Fraport να κάνει συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς για να κάνει αυτό το έργο, και όχι μόνο τώρα, αλλά και στην μετά-COVID εποχή, γιατί υποτίθεται ότι η Fraport ήρθε για να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα αεροδρόμια και όχι να προσφέρει το κράτος υπηρεσίες στη Fraport, και νομίζω ότι πρέπει να το ζητήσουμε και να ζητήσουμε αυτοί οι γιατροί να πάνε να ενισχύσουν τα απομακρυσμένα αγροτικά ιατρεία, τα απομακρυσμένα κέντρα υγείας στα νησιά αλλά και στην υπηρετική χώρα, εκεί που έχουμε έλλειψη γιατρών, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και πριν, στα μικρά νησιά δεν έχουμε επαρκείς γιατρούς για να μπορέσουν να καλύψουν τα προβλήματα. Προσλήψεις έγιναν, έστω και... Θεωρητικά γίνανε προσλήψεις, στην πράξη δεν γίνανε προσλήψεις, γιατί οι προσλήψεις είναι περισσότερο διοικητικό προσωπικό και λιγότερο γιατροί, οπότε αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και ελπίζω να μην το πληρώσουμε. Σειρά. Πάμε όμως σε μία άλλη ερώτηση και είναι ενδιαφέρουσα. Συγκεκριμένα, τι διαφορετικό θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπίσει αυτή την με πρωτόγνωρους όρους τουριστική περίοδο? Τι θα κάνατε εσείς αφενός για τους ανθρώπους του τουρισμού και αφετέρου για την προσέλευση τουριστών με όρους υγειονομικής ασφάλειας? Νομίζω ότι έχουμε δώσει κάποια ψήγματα απάντησης. Σε μεγάλο βαθμό είχε ήδη απαντηθεί αυτό, δηλαδή ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η στήριξη του κόσμου της εργασίας, ο εσωτερικός τουρισμός, οπότε θα μείνω και σε άλλα δύο στοιχεία. Το ένα είναι η στρατηγική προώθηση και προβολή της χώρας. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός, χωρίς μια στιβαρή πολιτική που προωθεί τη χώρα μας και μάλιστα τον εναλλακτικό τουρισμό που έχει και βάζει και τις βάσεις για το σχεδιασμό του νέου μοντέλου, μοιάζει επαρκώς ανεπιτυχής. Άρα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι σχέδιο προώθησης και προβολής, επάρκεια υγειονομικής προστασίας. Χρειαζόμαστε ένα εθνικό σύστημα υγείας έτοιμο, ικανό να ανταπεξέλθει στην κρίση που έχουμε μπροστά μας. Ετοιμότητα λοιπόν σε οργανωτικό, επιχειρησιακό και λειτουργικό επίπεδο και του εθνικού συστήματος υγείας και του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας. Και όλα αυτά συνιστούν ένα σχεδιασμό από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ, της δικιάς μας πρώτης, που θεωρούμε ότι μπορεί να βγάλει την χώρα από αυτή την κρίση. Θα μείνω όμως στο γιατί εμείς θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι το προχώρημα αυτής της συζήτησης μας κάνει να βγάλουμε και ικανοποιητικά συμπεράσματα. Είναι προφανές πως αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση με αφορμή τον κορονοϊό είναι να καθαρίσει την αγορά στον τουρισμό και την εστίαση. Η υπερσυγκέντρωση λοιπόν της τουριστικής δραστηριότητας αλλά και της δραστηριότητας της εστίασης και όλων των παρεμφερών επαγγελμάτων, υπερσυγκεντρώνονται στα χέρια λίγων, στα χέρια συγκεκριμένων. Δεν είναι τυχαίο ότι το μοναδικό νομοσχέδιο που ήρθε από τη μεριά του τουρισμού εξυπηρετούσε τη σπότα. Δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να στηριχθεί το κομμάτι το επενδυτικό, προφανώς, με όρους, με προϋποθέσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον, σε αυτό το νέο μοντέλο που όλοι αναφέρουμε, αλλά το γεγονός πως αφήνονται στην τύχη τους χιλιάδες συμπολίτες μας και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από εκεί που ήταν ο στόχος στήριξης της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, γίνονται ζόμπι και κρατικοδίαιτοι, ενώ αντίθετα έχουμε μεγάλους ομίλους να μοιάζουν κρατικοδίαιτοι πια, τότε μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
εμείς καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να αφήσουμε ένα μαξιλάρι για 37 δις για αξιοποίηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και ποια είναι η πιο έκτακτη ανάγκη από μια κρίση που οδηγεί ολόκληρη την οικονομία σε ύφεση? Γιατί ο τουρισμός γίνεται το βαρύδιο πια που οδηγεί την οικονομία σε ύφεση. Και αυτό συμπαρασύρει όλες τις τοπικές κοινωνίες. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν δράματα. Και υπάρχει και απουσία στρατηγικού μοντέλου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, για να περάσω στη δικιά σου ερώτηση, μία επίσης πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που οφείλει να αναλάβει η πολιτεία σήμερα σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς είναι πώς προκαλείς μία νέα κοινωνική συμφωνία μεταξύ πολιτείας, παραγωγικών φορέων, εργαζόμενων και επιχειρήσεων. Αυτή η συνταγή δεν μπορεί να ξεπεραστεί με την συνταγή λιτότητας του παρελθόντος. Πάντως, σε αυτό που λες, νομίζω και πριν να περάσουμε στην ερώτηση την επόμενη, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αντιληφθούμε όλοι ότι πλέον το μοντέλο ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις πολύ ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές της χώρας μας, έχει φτάσει στο τέλος του. Και πρέπει να συζητήσουμε με όρους βιωσιμότητας, αλλά και αειφορίας, σε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι λιγότερο ευάλωτο και το οποίο θα στηρίζεται στη μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί η υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένα χέρια ουσιαστικά αδρανοποιεί τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και αυτό ακριβώς έχουμε πάθει. Ότι έχουμε σήμερα υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένους τουριστικούς φορείς του τουριστικού προϊόντος, με αποτέλεσμα να εξαρτώμαστε απόλυτα από αυτούς. Εμείς προσπαθήσαμε ως κυβέρνηση, όπως ξέρεις πολύ καλά, να αναπτύξουμε το θεματικό τουρισμό και να αναπτύξουμε αυτό το μοντέλο. Αλλά για να αλλάξει αυτό χρειάζεται αρκετός χρόνος. Και νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο. Και χρειάζεται και μια κοινωνική συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων. Και χρειάζεται προφανώς αυτό που είχαν εύκολο κέρδος τα προηγούμενα χρόνια, για να τα λέμε και ως έχουμε. Πάντως, για να δώσουμε το αισιόδοξο μήνυμα, θεωρώ ότι τον αρκετό χρόνο θα τον έχουμε αμέσως μετά, όταν επιστρέψουμε. Το στίχημα είναι πώς αξιοποιείς, κατά τη γνώμη μου, αυτήν την περίοδο που μοιάζει ο τουρισμός να έχει τραβήξει χειρόφρενο, έτσι ώστε να βάλεις τις βάσεις. Διότι αν ξαναρχίσει κύμα μαζικών αφήξεων, για το οποίο υπάρχουν και σοβαρές αμφιβολίες με βάση τη στρατηγική προώθηση που ακολουθεί η κυβέρνηση, μοιάζει να χάνουμε από τις άλλες χώρες κομμάτι στην τουριστική πίτα, το μετά θα είναι λίγο δύσκολο. Πάλι θα υπάρχει χρόνος. Το συνδέω όμως με τα δικά σου, τα αμυγός δικά σου αντικείμενα ενδιαφέροντος. Η βαριά βιομηχανία της χώρας, η ναυτιλία, είναι συνυφασμένη με τον τουρισμό. Υπάρχει ναυτιλία? Και αν είναι, ποια είναι η δυναμικότητά της και ποιο το όφελος σε συνάλλαγμα για τη χώρα? Η βαριά βιομηχανία της χώρας, μία από τις βαριές βιομηχανίες, είναι όντως η ναυτιλία. Είναι ίσως η δεύτερη μετά τον τουρισμό. Άρα νομίζω ότι πραγματικά οφείλουμε να την ενισχύσουμε και είναι σε άμεση σχέση με τον τουρισμό σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι ότι η ναυτιλία είναι αυτή η οποία αναλαμβάνει το μεγάλο κομμάτι της μεταφοράς κυρίως των εισαγόμενων προϊόντων στη χώρα μας. Ο δεύτερος άξονας είναι ότι συνδέει όλους τους τουριστικούς προορισμούς, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν θα το πω επειδή είμαι νησιώτης, ο τουρισμός είναι κυρίως συνυφασμένος με τα νησιά της χώρας μας, όσο σοβινιστικό και αν ακούγεται αυτό, πρέπει να συνδεθούν κυρίως μέσω ακτοπλοϊκής διασύνδεσης. Και είναι αυτό που λείπει σήμερα από την κυβέρνηση. Ένας ανασχεδιασμός στρατηγικός για το πώς συνδέουμε τα νησιά με την υπηρετική Ελλάδα, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα επαρκές δίκτυο σε αυτές τις συνθήκες. Σε αυτές τις συνθήκες που και η ναυτιλία πλήττονται σοβαρά και οι επιχειρήσεις της ναυτιλίας, πλήττονται σοβαρά και οι ναυτικοί μας, και επομένως τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας την επόμενη μέρα. Και αυτό θα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, γιατί αν δεν έχουμε ακτοπλοεία την επόμενη μέρα, τότε καταλαβαίνεις ότι θα αποκοπεί ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας και θα αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα. Σε σχέση με το αν φέρνει συνάλλαγμα, ναι, φέρνει συνάλλαγμα μέσω των εμπορικών συνάλλαγων,
αλλά και μέσω των μισθών των ναυτικών μας. Mm-hmm. Όμως το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένας στρατηγικός σχεδιασμός προκειμένου να επανέλθουν όσο το δυνατόν περισσότερα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική σημαία. Γιατί είμαστε η πρώτη δύναμη στην ποντοπόρο ναυτιλία, αλλά είμαστε η πρώτη δύναμη σε ιδιοκτησία, σε πλειοκτησία. Δεν είμαστε η πρώτη δύναμη σε σημαία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ζητούμενο για την επόμενη μέρα. Είναι ζητούμενο ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος και θα καλύπτει τις ανάγκες της χώρας μας σε συνάλλαγμα, αλλά ταυτόχρονα θα διαμορφώνει και συνθήκες, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι, οι ναύτες μας, οι ναυτικοί μας, να βρίσκονται στα πλοία της ελληνικής σημαίας. Ωραία, εγώ ακούω ότι χρειάζονται και παραγωγή προϊόντων προκειμένου να εξάγουμε, χρειάζεται να μην διακοπεί και ο τουρισμός και χρειάζονται και τουριστικές υποδομές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα περίμενε κανείς από μια κυβέρνηση σήμερα νομίζω να εστιάσει ακόμα περισσότερο από το κάναμε εμείς, που το κάναμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στην αναβάθμιση τουριστικών υποδομών και των λιμανιών, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Και είναι απορία σου άξιον ότι σταματάει όλα τα έργα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα λιμάνια, με δρόμους, με μετρό, με συγκοινωνίες, με μεταφορές. Σταματούν κάθε μεγάλο έργο που θα μπορούσε να αναβαθμίσει το τουριστικό μας προϊόν. Και εδώ πέρα βλέπουμε μια στρατηγική, ιδιαίτερα στο κρίσιμο τομέα των λιμάνιων, όπου είναι αναπτυξιακός πόρος που οφείλουμε να τον κρατήσουμε υπό δημόσιο έλεγχο, όπως κάνει συνολικά η Ευρώπη. Το 86% των λιμανιών στην Ευρώπη είναι δημόσια, με παραχώρηση χρήσεων. Βλέπουμε σε αυτές τις συνθήκες που σε όλη την Ευρώπη γίνεται συζήτηση για επανακρατικοποίηση υποδομών, η κυβέρνηση να προχωρά σε ξεπούλημα, και θα το πω ξεπούλημα, των λιμανιών μας. Και αυτό είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και ένα πολύ ουσιαστικό πεδίο στο οποίο θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε με την κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα σου κάνω και την τελευταία ερώτηση που έχω εγώ από τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. Μία προϋπόθεση για να ενισχυθούν από το κράτος οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι η προμήθεια και η διάθεση προϊόντων ελληνικής παραγωγής, αγροδιατροφικά, υφάσματα, αναψυκτικά, καθαριστικά, έπιπλα κλπ. Έτσι, η βαριά τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας θα δώσει όθηση πολλαπλασιαστικά στην ελληνική παραγωγή και οικονομία. Ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό? Εδώ είναι η σύνδεση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα με τον τριτογενή. Που κάναμε είναι. Ο τουρισμός είναι βαριά βιομηχανία της χώρας. Μοιάζει όμως σε επίπεδο αριθμών και ποιοτικών χαρακτηριστικών να μην έχει χαρακτηριστικά βαριάς βιομηχανίας. Και αυτό είναι που τον καθιστά και εξαιρετικά ευάλωτο. Έτσι, δεν έτυχε όπως η δικιά μας οικονομία, παρόλο που ευτυχώς είχαμε πολύ λιγότερα κρούσματα από γειτονικές οικονομίες, από χώρες γειτονικών κρατών, όπως η Ιταλία, παρουσίαζε πολύ μεγαλύτερους και τονότερους κλειδονισμούς. Λόγω της εξάρτησης από τον τουρισμό ως μονοκαλλιέργεια, που λέμε τον τελευταίο καιρό, και από τις μικρομεσαίες και κυρίως πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν το επίδικο ήταν, και νομίζω το συζητούμε και πάρα πολλούς μήνες μαζί και δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το συζητά, η αλλαγή του τουριστικού μοντέλου. Και αυτό το επίδικο όχι μόνο δεν άλλαξε με τον κορονοϊό ή δεν προέκυψε με τον κορονοϊό, αλλά είναι μια διαρκής ανάγκη, ένα δομικό χαρακτηριστικό πάνω στο οποίο θα πρέπει να δουλέψουν όλοι οι φορείς του τόπου. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η νέα κοινωνική συμφωνία, τώρα είναι η ώρα να υλοποιηθεί, να γίνει, να μπουν οι βάσεις. Βέβαια, δεν σου κρύβω πως μία αγωνία που τρέφουμε όλοι είναι πως ενώ όλοι το λένε οι παραγωγικοί φορείς, οι αυτοδιοικητικοί φορείς σε επίπεδο ατάκας αν θέλεις ή οράματος ή επιθυμίας, κανένας δεν μπαίνει στην διαδικασία του να εκπονήσει αυτό το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εμείς είχαμε βάλει το πρώτο πλαίσιο, είχατε ψηφίσει και ως βουλευτές το πρώτο νόμο πλαίσιο για το θεματικό τουρισμού. Η επιμήκυνση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια της τουριστικής περίοδου είναι στην κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει όμως σήμερα να δούμε πώς συνδέουμε τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή με τον τουρισμό. Πώς η παραγωγή λοιπόν στην τοπική κοινωνία συνδέεται με την ξενοδοχεία, την ελληνική φιλοξενία. Στην Ιταλία, ας πούμε, γνωρίζω ότι τα ξενοδοχεία αξιοποιούν σε επίπεδο περίπου 50% τοπικά προϊόντα. Κάτι που δεν συμβαίνει εδώ. Έχουν γίνει καλά παραδείγματα, το καλάθι πρωινού, το ελληνικό πρωινού. Θα πρέπει όμως σήμερα να σχεδιάσουμε από κοινού ένα πακέτο κινήτρων
έτσι ώστε να στρέψουμε, αν θέλεις, και τους νέους, νέους επιστήμονες, νέους εργαζόμενους στην παραγωγή και να ξέρουν ότι αυτή η παραγωγή θα ζητηθεί από τον χώρο της ελληνικής φιλοξενίας. Το στοίχημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ θα πρέπει να δούμε πώς λαμβάνονται υπόψη οι χωρικές και οι οικονομικές δυνατότητες κάθε περιοχής, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, εφαίρουσα ικανότητα και δυνατότητα. Δεν θα ξεχάσω ότι συζητούσαμε λίγους μήνες πριν για τον υπερτουρισμό, πώς αλλάζει η ζωή. Και τώρα ήδη οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών έχουν αλλάξει. Θέλουν πιο απομονωμένες μορφές τουρισμού, πιο ασφαλείς. Σίγουρα πάντως η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα. Είναι τα νησιά της, είναι οι ορεινοί της προορισμοί, είναι οι άνθρωποι της, είναι μία μορφή δραστηριοτήτων και εμπειρίας που θα ήθελε πάρα πολλοί κόσμος να τη ζήσει, αρκεί αυτή η εμπειρία να οργανωθεί, να υπάρξει, να είναι ασφαλής, να προωθηθεί. Και αυτή είναι η δουλειά που θα κάνουμε και εμείς από τον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη περίοδο, να συγκροτήσουμε το νέο εθνικό σχέδιο για έναν τουρισμό βιώσιμο. Πάντως, και ένας βιώσιμος τουρισμός είναι και δίκαιος απαραίτητα για να συνεννοηθούν. Προφανώς, οτιδήποτε είναι βιώσιμο πρέπει να είναι δίκαιο. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά όταν συζητάμε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, είναι ακριβώς αυτό που λέμε, ότι η μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό, αντί να οθήσει ο τουρισμός και τις άλλες δραστηριότητες, την αγροτική παραγωγή, την αλληλεία, τη μεταποίηση, να την οθήσει προς τα πάνω, είδαμε στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες ουσιαστικά να τις ρίχνει προς τα κάτω. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα από τα προϊόντα τα οποία έχουμε στην τουριστική βιομηχανία να είναι εισαγόμενα. Άρα το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτάρκες και τοπικές αυτάρκες. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε, αλλά αυτό θέλει ένα σοβαρό σχεδιασμό. Και σοβαρό σχεδιασμό και εγώ θα έλεγα εμπιστοσύνη στη μικρή και στη μεσαία επιχείρηση. Κάτι το οποίο βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει να έχει. Και νομίζω, Νεκτάριο, ότι μπορούμε να κλείσουμε με αυτήν τη δέσμευση μεταξύ μας, ότι αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με τους φορείς του τόπου να δούμε ποιο είναι αυτό το σχέδιο της επόμενης ημέρας, να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Και εδώ εύχομαι και ελπίζω, το λέω σε εσάς, η πλατφόρμα του Y-Series, το I Ask and Watch, το I Think, να βοηθήσει να μας έρθουν όλα αυτά και τα ερεθίσματα και προτάσεις και κυρίως το όραμα που λείπει από αυτόν τον τόπο. Χρειαζόμαστε σίγουρα το όραμα, χρειαζόμαστε τις φρέσκες ιδέες και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδραστική λειτουργία, το I Ask and Watch, αλλά κυρίως και το I Think, εδώ περιμένουμε τις προτάσεις, να τις αξιοποιήσουμε και με την εμπειρία που έχουμε και από τα αναπτυξιακά συνέδρια που προηγήθηκαν κατά τη διακυβέρνησή μας, να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω.